Το ερώτημα λοιπόν, εάν τίθεται από κάποιον και καλά, ποιο δημιουργήσε τον Θεόν. πώ βρέθηκε ο Θεό, είναι και αντιεπιστημονικό και αφελές και παράλογο. Γιατί, γιατί το άπειρο, όπω είναι ο δημιουργό, ενέχει τον λόγο και την αιτία του εαυτού του εν το εαυτόν του. Είναι ανέτειον. Έτερο άπειρο είναι αδύνατο να εννοηθεί να υπάρξει, διότι δύο άπειρα θα αντανείρουν το ένα το άλλο. Θα απετέλουν το ένα πέρα για το άλλο και τούτο αντιβαίνει στη στοιχειώδη λογική. Καταφέρετε λοιπόν πόσο απαραίτητη και πόσο, αν θέλετε, λογική, αλλά από το καθαρό λογικό πνεύμα του ανθρώπου, είναι η παραδοχή της υπάρξεως του είναι, του ανετίου, αδημιουργήτου και ανάρχου Θεού, εφόσον πάντα τέν το υλικό σύμπαντι φαινόμενα και το σύμπαν όλο αποδεικνύονται ότι είναι αιτιατά δημιουργήματα που έχουν αρχή και είναι ενδεχόμενα. Η επιστημονική η φιλοσοφική απόδειξη ότι τα πάντα είναι κτίσματα επιβάλλει. Τι επιβάλλει. Επιβάλλει την υποχρέωση της παραδοχής, της υπάρξεως, ανάρχου και ανετή ουσίας ως αρχής και αιτίας όλων αυτών. Θεοπνεύστος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει στην έκδοση της Ορθοδόξου Πίστεως. Κτιστά όντα τα πάντα πάντως υπότινος εδημιουργήθησαν. Δι δε των δημιουργών άκτιστον είναι, η γαρκακίνος εκτίσθη, πάντως υπότινος εκτίσθη, εάν έως αν έρθωμεν εις το άκτιστον. Ακριβώς λέει αυτό, ότι αυτός που δημιουργεί την κτιστή πραγματικότητα από την μη ύπαρξη είναι ο άκτιστος δημιουργός. Είναι η υπερτάτη πάμπρωτος νόησης, η οποία συλλαμβάνει και δημιουργεί δια του λόγου της και της δυνάμεώς της. Γι' αυτό και ο Θεός ερμηνεύεται καταρχήν ως γεννήτορ, ως πατήρ. Είναι πατέρας, είναι δημιουργός, είναι άναρχος και ανέτιος και από αυτόν τα πάντα λαμβάνουν ύπαρξη εξουκόντων. Μία δεύτερη επιτροχάδιν απόδειξης είναι η αέναος κίνησης τη συμπαντική ύλη και μάζης. Είναι μια άλλη απόδειξη της υπάρξης του Θεού. Η διενεκή κίνηση αλλίωση, μεταμόρφωση της συμπαντική ύλη μάζη, διότι έχει βεβαιωθεί απολύτω από την επιστήμη ότι η συμπαντική ύλη αενάω κινείται, αλλιούται, μετασχηματίζεται, μεταμορφώνεται υπό το κράτο ατέγκτων φυσικών νόμων. Και εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Φυσικών νόμων που είναι ένομες δυναμικές νομοτέλειες προς επιτέλεση και πραγμάτωση θαυμαστών σκοπών. Το υπέροχο φιλοσοφικό απόθεμα του Ηρακλήτου του δικού μας, φιλοσόφου τα Πάνταρη, το επεκύρωσε η σύγχρονη επιστήμη για τις θαυμασίες διακηρύξεως ότι η φύση επεκρέμασε την εαυτή σκατάραν κατά της ηρεμία. Διαρκώς μεταβάλλεται. Αλλά η διεινεκής αυτή μεταβολή της συμπαντικής ύλη, οι τροπέ, οι αλλοιώσει, οι μεταμορφώσει, ε, τόσο στα ελάχιστα συστατικά τη, όπω και στα μεγάλα, στου αστέρε, στου γαλαξίε, στι ομάδε ή στροφέ γαλαξιών, σε όλε τι μορφέ και επικνώσει, είναι αψευδή μαρτυρία ότι η δημιουργία είναι γεγονό, δηλαδή δημιούργημα, και ότι υπόκειται σε νόμου, φυσικού νόμου, φυσικέ δυνάμει, τι μορφε και επικνωσει ειναι αψευδής μαρτυρια οτι η δημιουργια ειναι γεγονο δηλαδη δημιουργημα και οτι υποκειται σε νόμους, φυσικούς νομου φυσικε δυναμει τι οποιε δημιουργησε όχι ασφαλώς η άλογη και ασυνείδητη ύλη δεν μπορούσε να δημιουργήσει η ίδια ούτε τον εαυτό τη ούτε τους νόμους οι οποίοι θα επεβάλλονται σε αυτήν, όπως αντιλαμβάνεστε. Τη δημιούργησε λοιπόν μία άλλη οντότητα. Η άπειρος, παντοδύναμος και πάνσοφος θεότης, ο οποίος καθόρισε την δημιουργία να υπόκειται σε ορισμένους πανκρατής νόμους. Ο Αριστοτέλης, θα ενθυμίστε, εφρώνει περί του Θεού και έλεγε ότι είναι το «τα πάντα κινούν ακίνητον». Τι ομορφή έκφραση. Εβεβαιώθη λοιπόν από την επιστήμη ότι η συμπαντική ύλη καταρχάς ήταν σε κατάσταση ηλεκτρισμού. Πυκνοθήσα περίληθε διαχωρισμό στην αεριώδη υγρά και μετά στα ρεάν κατάσταση που την ξέρουμε. Αλλά ταυτόχρονα αυτό μας το λέει και η γραφή. Θα ενθυμίστε από την ωραία συγγραφή του προφήτου Μωυσέως στη Γένεση. Η γη είναι αόρατος και ακατασκεύαστος. Γενέσεως πρώτο κεφάλαιο στίχος 2. Κι έτσι βλέπουμε ότι αυτή η τρεπομένη η συμπαντική ύλη υπόκειται σε μεγάλους πανκρατής νόμους τους οποίους μια άλλη πραγματικότητα, μια άλλη δύναμη τους έφερε και τους έθεσε για να διαχειρίζονται οι νόμοι αυτοί την συμπαντική νομοτέλεια. Μια τρίτη απόδειξη είναι, όπως είπαμε, οι φυσικοί νόμοι. Αυτές οι πανκρατείς δυνάμεις οι οποίοι, ε, ε, στους οποίους είναι υποτεταγμένη η συμπαντική ύλη. Και όταν λέμε φυσικούς νόμους γνωρίζομαι όλοι ότι μιλούμε ε, για τον νόμο της ΑΕΝΑΟ και με ορισμένες Κινήσεως των θεμελιωδών στατικών σωματείων μονάδων τη ύλη, ηλεκτρονίων, ποζητρονίων, πρωτονίων κλπ. Ο νόμο τη έλξης ή βαρύτητο ηθήνονται στι κινήσει και τα σέλξει και τι ενώσει και πυκνώσει και πήξει και αλλοιώσει τη συμπατική ύλη σαν άτεγκτε νομοτέλειε οι οποίε επιτελούν τελειολογικού σκοπού. Το αυτό ισχύει βέβαια και για του μεταγενέστερου νεότερου φυσικού νόμου, του οποίου πάλι ο δημιουργό. Ε, έθεσε για την αρμονική συνάρθρωση της, του συμπαντικού γεγονότος. Ο Άγιος Νεκτάριος, τη βασιμιότητας, ο οποίος υπήρξε ένας μοναδικός φιλόσοφος, ένας ανεπανάληπτος θεολόγος, ένας εγκρατέστατος νους, ένας μοναδικός άνθρωπος, χαριτόβριτος, έγραψε ένα κείμενο το οποίο δεν μας παίρνει ο καιρό τώρα να το αναλύσουμε, αλλά θα ήθελα να σας διαβάσω μόνο μία αρχή για να δείτε πώς ο άνθρωπος ο αληθινός, ο άνθρωπος της ποιότητος και της πραγματικής πνευματικής δυνάμεως, όχι της επιπλαστής, της φεδράς, της κοσμικής, της ιδέας. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός ανοίγεται στην αιώνια διάσταση της κοινωνίας με το πάμ νου που είναι ο Πανάγιος Θεός. Μας λέει λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος, θα είτο αληθώς αληθό άπειρο η ύλη, αν κατηγορούνται επί ταύτη οι αειδιώτη, το πρόταρχον και το πάμπροτον. Θα ήταν πραγματικά η ύλη Θεό, εάν είχε η ιδία τη δυνατότητα να σκέπτεται, να αποφασίζει, να επιβάλλει, να κρίνει, να ομοθετεί. Αλλά δεν έχει τίποτα από αυτά. Είναι νεκρή. Είναι νεκρή όσον αφορά τη συνείδηση. Δεν έχει το συνειδένε. Μόνο ο άνθρωπος έχει το συνειδέν. Μόνο εγώ ξέρω ότι είμαι ο Σεραφείμ, ο Μεντζελόπουλος, ο πρώην Χρήστος, που γεννήθηκα το 1956, που ζω σήμερα το 2024. Μόνο εγώ. Και εσείς μπορείτε να πείτε ποιος είστε. Κανείς άλλος. Και αυτό καταδεικνύει την ένθεη αναγωγή μας. Γιατί μόνο εμείς και ο Θεός μπορεί να έχει συνειδένε. Δηλαδή συνείδηση του εαυτού του. Κανεί άλλο. Κανένα άλλο έμβιο, κανένα σύμπαν, κανένας, καμία συστροφή γαλαξιών. Όλα αυτά τα τεράστια σώματα που στροβιλίζουν στο αχανέ διάστημα. Σα είπα, ο Α του Κεντάβρου από εμά απέχει 4.367 χιλιόμετρα. Επί 9,5 χιλιόμετρα. Παρεπιπτόντω, ευρισκόμενοι σε ένα πάνελ στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και ήρθε ένα Υπουργό, ενέργεια υπουργό, ήταν και καθηγητή εκεί στη σχολή. Και έκανε μια θαυμάσια εισήγηση. Προβέβαια του, του γεγονότο των Πρεσπών, γιατί αν ήταν τότε δεν θα είχα Λοιπόν, τέλο πάντων, και κατά τη διάρκεια του λόγου του, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έκρινε, φαίνεται αξιόλογο, να απευθυνθεί στην ταπεινότητά μου και να μου πει: Ξέρετε, Σεβασιμάτη, εγώ είμαι και άθεο. Τέλειωσε η ομιλία. Ε, Ζήτησα το λόγο. Λέω, Μπορώ να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, μια. Λέω, ορίστε. Λέω, κύριε Υπουργέ, μπορείτε να μου πείτε πώ είναι η ταχύτητα την οποία διανύει το φω ένα έτο τρέχοντα με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Λέω, έχω λέει κομπιούτερ να σα το πω τώρα αυτό. Να σα το πω λέω που το έχω πρόχειρο. 9,5 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Και ξέρετε λέω, ποια είναι η διάμετρος του σύμπαντο. Λένε η σύγχρονη αστρονομία ότι είναι 16-20 δισεκατομμύρια έτη φωτό. Άρα Πολλαπλασιάστε κύριε Υπουργέ. Λέω. 16 ω 20 δισεκατομμύρια, 5,5 δισεκατομμύρια. Και έρχεστε λέω εσεί, πόσο είστε, είστε 1,85, 85? Όχι λέει, με ένα 75, Α, λέω ακόμη χειρότερα. Και έρχεστε λέω εσεί με ένα 75, να πείτε γι' αυτό όλο το ξέρετε πώ έγινε. Για σα λέω κύριε Υπουργέ, λυπάμαι που σα το λέω. Η γραφή λέει ότι είπε άφρον, ουκέστι Θεό. Βλέπουμε λοιπόν. Με <κυρίζει> συγχωρείτε. <κυρίζει> 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 ότι οι φυσικοί και πάνσοφοι και ένωμοι δυνάμεις που διέπουν και ηθύνουν τας μεταβολά και μεταμορφώσεις συμπατικής ύλη, φόλα φόλαστας πυκνώσει και τα μορφά της, είναι δυνάμεις θέση και όχι φύση. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι κάποιος του έθεσε τους νόμους αυτούς. Καταλάβατε. Δηλαδή, ο ήλιος μας, οι πλανήτες που είμαστε εννέα πλανήτες στο πλανητικό μας σύστημα, έτσι, αυτοί οι πλανήτες και ο ήλιός μας δεν έβαλαν οι ίδιοι τους νόμους της βαρύτητος και έλξεως. Δέκα χιλιάδες χρόνια τώρα που υπάρχει η γνωστή ιστορία και η παρακολούθηση των αστρικών σχημάτων και σωμάτων δεν έχει παρατηρηθεί καμία σύγκρουση γαλαξιών ή πλανητών. Καμία. Τα πάντα υπάρχουν με μία μοναδική σοφία και νομοτέλεια διαστρωμένα στο σύμπαν. Κάποιοι νόμοι συνέχουν αυτά. Έπειτα για να κινηθεί ένα, μια μοτοποδήλατο ή ένα αυτοκίνητο, τι θέλει, θέλει καύσιμα, θέλει μηχανή, θέλει καυστήρα. <coughs> Δεν υπάρχει περίπτωση να κινηθεί κάτι χωρί να υπάρχει μια κινητήριο δύναμη. Εδώ μιλάμε για τι εκατομμύρια γαλαξίε που στροβιλίζονται στο σύμπαν με ποια κινητήριο δύναμη. Με ποια. Ποια είναι η πηγή τη δυνάμεω αυτή. Πώ συντροβιλίζονται τόσα εκατομμύρια σώματα μέσα στο χώρο χρόνο, χωρί κάποια κινητήριο δύναμη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σημαντική είναι αυτή η νόμη. Είναι ο νόμο τη απόσεω, ο νόμος τη έλξεω, που δημιουργεί όλη αυτή τη θαυμαστή αρμονία. Αλλά ποιο είναι ο νομοθέτη αυτή τη ωραιότητα. Ευρισκόμουν στο ιδιαίτερο τόπο της μητέρας μου, η οποία ήταν από την Εύβοια, και ήταν κάποιοι νέοι και νέε εκεί στην παραλία, οι οποίοι μόλι με είδαν έκαναν το γνωστό σχήμα που κάμουν κάτω. Δυστυχώ στην Μεγαλούπολη, ευτυχώ εδώ στην επαρχία, υπάρχει ευσέβεια στον κόσμο και αγιότητα. <coughs> και θεώρησα καλό να πλησιάσω τα παιδιά, να του πω δύο λόγια. Και πλησίασα τα παιδιά και του είπα: Παι, Παιδιά, ε, δεν μου λέτε, έχετε κάνει τον μπάνιο, σα βλέπω, είστε από τη θάλασσα. Μπορείτε να μου πείτε αυτό το νερό, ποια είναι η χημική του ποσόστοση. Ε, κοιτάγανε. Μου λέει, καθηγητή φυσικών. Είστε. Όχι, λέω, δεν είμαι φυσικό, Απλώς έχω μια λόξα να ασχολούμαι λίγο με τα θέματα. Μου λέτε, λέω, τη χημική σύσταση του νερού. Του θαλασσινού. Ξέρετε, λέω, ότι, <coughs> 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 ότι... Γιατί και δεν έχετε πολλά χρόνια από τα σχολεία που είτε φύγει και εγώ, λέω. Ήταν νέος τότε. Λοιπόν, έχει τόσο τσεκατό μέσα αυτό το νερό. Έχει τόσο τσεκατό άτριο το σε άσφαλτο, ε, γύψο. Έχει μια θαυμαστή ποσόστοση αλμυρότητο που επιτρέπει τι επιτρέπει. Αφενό να συντηρεί τη ζωή, εκατομμύρια μικροοργανισμοί ζουν μέσα εκεί, στη θάλασσα, και ταυτόχρονα να μην σύπεται το νερό αυτό. Και με τον νόμο τη ανώσεω να γίνεται όλη αυτή η θαυμαστή επεξεργασία των εφών, τη βροχή κλπ. Ποιο είναι ο χημικό νου που έφτιαξε αυτή τη χημική ποσόστοση στο νερό, ώστε να μην σαπίζει και να, την ίδια στιγμή να συντηρεί τόσα εκατομμύρια μορφές ζωή. Και έρχεται εδώ, παιδιά, εσεί να εμπέζετε έναν άνθρωπο που η φιλή σα, ο λαό σα, η γενιά σα έχει βάλει να τιμά αυτόν τον χημικό νου που έκανε αυτή την ομορφιά, την οποία χαίρεστε με τόση αφέλεια και αστάθεια. Οι νόμοι λοιπόν έχουν τεθεί από μια αρχή έξω από τον κόσμο, η οποία συνέλαβε, συνέθεσε και δημιούργησε. Είναι λοιπόν μια σοβαρή απόδειξη και πρέπει να σας πω ότι οι νόμοι αυτοί που έχουν μια νομοτελειακή συμπεριφορά υπάρχει περίπτωση μέσα από την πανσοφία του Θεού να αναστέλλονται ή να μεταβάλλονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Άργυλος. Ξέρετε, η άργυλος θερμενομένη συστέλλεται για να εμποδίζει την προσέγγιση των υποχθονίων υδάτων στο περίκεντρο του πλανήτου και τη μεταβολή τους σε ατμούς που θα δημιουργούσε μία έκρηξη του πλανήτη Γη. Η άργυλος είναι λοιπόν μία μοναδική, έτσι αν θέλετε, αντιστροφή των φυσικών νόμων. Ποιος έθεσε στην άργυλο αυτή την λειτουργία που θαυμάζουν όλοι οι σοβαροί και πιστοί άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να επαναλάβουν με τον προφητάνακτα ως μεγαλύτερα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας. Αισθάνεται λοιπόν κανείς βλέποντας το σύμπαν όχι απλών θαυμασμών αλλά πραγματικό δέος αισθάνονται οι η κάθε μία φιλοσοφούσα ψυχή, ο κάθε άνθρωπος, αληθινός άνθρωπος, να βλέπει την άπειρη δύναμη, σοφία και πρόνοια του Θεού, να εκδιπλώνεται και στα ελάχιστα, τα έσχατα συστατικά της εκπάγλου δημιουργίας, αλλά και στα μέγιστα, στα νεφελώματα, στους αστέρες, στους γαλαξίες, στις συστροφές των γαλαξιών. Προβάλλει περιφανής και περίλαμπρος η άπειρος αυτή δύναμη, σοφία και πρόνοια, του πανσόφου και παντοδυνάμου δημιουργού, των θαυμασίων και, υπερο και μαθηματικών ε, συνθέσεων και πραγματικοτήτων που παρουσιάζει όλη η δημιουργία. Και ρωτάτε λοιπόν, από ποιον ετάχθησαν, όπως είπαμε, οι ένομες αυτές δυνάμεις, ώστε κάτω από την δική τους επιβολή και δεσποτεία η συμπαντική ύλη να τρέπετε, να πυκνώνεται, να μετασχηματίζεται κατά διαφόρους αλλά ορισμένα πάντοτε μορφάς να προσλαμβάνει και να εμφανίζει την υπέροχον και εναρμόνιον ποικιλία των φαινομένων του κόσμου τόσο στα ελάχιστα όσο και στα μέγιστα.